η τριμερής μνημονιακή συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και Ακροδεξιάς έκανε την πρώτη υποχώρηση κάτω από την πίεση του λαϊκού κινήματος, των συνδικάτων και της αριστεράς. Τώρα είναι η ώρα η πίεση να κλιμακωθεί, ώστε να καταργηθεί οριστικά αυτό το παράνομο, αντισυνταγματικό και αντιλαϊκό χαράτσι, το οποίο δεν πρέπει κανένας να πληρώσει και δεν πρέπει να αφήσουμε όλοι όσοι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας να εφαρμοστεί. Μας λένε ότι αν δεν μαζευτούν αυτά τα χρήματα θα χρεοκοπήσει η χώρα. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς εναλλακτικά μπορούν να βρεθούν αυτά τα χρήματα και περισσότερα χρήματα για τα δημόσια ταμεία, με μια έκτακτη φορά στους εφοπλιστές, με ένα φόρο 1-2% στο τζίρο των μεγάλων επιχειρήσεων, αυτών που τα βγάζουν στην Ελβετία, όχι όμως από αυτό το χαράτσι, το αντιλαϊκό. Και καλούμε και όλους τους δημάρχους να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών που τους εξέλεξαν και να μην γίνουν εντολοδόχοι μιας δοτής κυβέρνησης των Τροϊκανών. Ο ελληνικός λαός μπορεί να αντισταθεί και να κερδίσει. Πρέπει όμως να συσπυρώσουμε την πάλη μας δίπλα στα συνδικάτα και να δημιουργήσουμε φορείς αντίστασης παντού. Δημοκρατικής, λαϊκής αντίστασης, για να μην περάσει αυτή η πολιτική που ισοπεδώνει την κοινωνία.